Köszönöm, Ettore. Ο Τσάβας Μάρτιν, ο Ούγγρος παρουσιαστής, μας εισάγει σε ένα ακόμα Φιλ Ρουζ που θα παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως. Θα ξαναδούμε δηλαδή τα δύο μηχανικά, τις δύο μηχανικές κατασκευές, το άλογο και τον πύργο. Το άλογο το οποίο υπέβει το αγόρι, ιδού ο Πορτογάλος παίκτης, και τον πύργο ο οποίος σηκώνεται και ανεβάζει την αγαπημένη του όλο και πιο ψηλά και γίνεται και όλο και πιο ψηλό το έργο περισυλλογής των δακτυλίων που πετάει η αγαπημένη στον υπότη. Και όσο περισσότερους δακτυλίους μαζέψει ο υπότης, τόσο περισσότερους βαθμούς θα πάρει η ομάδα. Βλέπουμε λοιπόν τους Πορτογάλους, τα πάνε καλούτσικα, έχει μαζέψει αρκετά κρυκάκια, η ωραία συνεχίζει να πετά. Τώρα η ωραία εξαντλήθηκε από δακτυλίους και θα πρέπει να κατέβει και από το άλογο ο υπότης. Ένα καλό φίλο ρούς για την Πορτογαλία. Σφυρίχτρα λήξης. Να δούμε και λίγο κερκίδες για να δούμε τον κόσμο που χειροκροτεί και βέβαια ανεβάζει το ηθικό των αθλητών. Γιατί όσο η ώρα περνάει, τόσο κουράζονται τα παιδιά, είναι ευνόητο. Δεύτερος γύρος θα δούμε τους Ιταλούς. Να η ωραία Ιταλίδα. Κουράζονται τα παιδιά, παίζουν σε ένα, δύο ή και περισσότερα παιχνίδια και βέβαια όσο περνάει η ώρα, τόσο βαρύτερη έρχεται και πέφτει και η κούραση πάνω τους. Ο κόσμος πρέπει να τους ανεβάσει. Η γνωστή ιστορία, ο πύργος ανεδαίνει, δαχτυλιδάκια πετιούνται, ένα έχει τσακώσει ο Ιταλός, τώρα τσέπωσε και το δεύτερο. Καθόλου εύκολο φίλο ρουζ. Θυμίζει πολύ ροντέο, θέλει πολύ καλή μέση για τον υπότη και βέβαια πολύ καλή συνεργασία. Δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστα τα μηνύματα για τους Ιταλούς. Έχει πιάσει βέβαια κάποιους κρίκους, όχι πάρα πολλούς. Τώρα έπιασε άλλον έναν. Και έπιασε και τον τελευταίο. Μαζεύτηκαν αρκετοί κρίκοι, πανηγυρίζει η Ιταλίδα και τελειώνει και ο χρόνος. Το Edge, μία από τις μάστιγες του αιώνα μας και το εθνικό παιχνίδι των Ελβετών. Η προφύλαξη και ο κίνδυνος του Edge. Και βέβαια αφού τα παιχνίδια χωρίς σύνορα απευθύνονται στους νέους και νέοι παρακολουθούν τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, είναι και επίκαιρο αλλά και πάρα πολύ χρήσιμο. Ένα ζευγάρι, ερωτευμένο και κυριολεκτικά δεμένο, προσπαθεί να σώσει δύο καρδιές που συμβολίζουν φυσικά τις ζωές μέσα από τα 40 κύματα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την Κατερίνα Ρουτζέρι από την Ελβετία που παρουσιάζει το εθνικό της παιχνίδι. Δεν υπάρχει τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι. Στον πρώτο λοιπόν γύρο, Ιταλία, Σλοβενία, Ελβετία, ξεκίνησαν τα ζευγάρια όπως βλέπετε, δεμένα κυριολεκτικά με χειροπέδες, περνούν πάνω από τα επιπλέον τα επίπεδα της πισίνας με επιτυχία. Εδώ βλέπουμε μια φοβερή βουτιά των Ελβετών, ενώ οι Σλοβαίνοι προσπερνούν τους Ελβετούς και οι Ιταλοί φτάνουν για την πρώτη τους καρδιά. Να σας πούμε βέβαια ότι θα πρέπει, αφού διασχίσουν την πισίνα οι παίκτες μας, να τοποθετήσουν την καρδιά επάνω σε ένα μοχλό για να σταματήσουν το φούσκωμα ακριβώς αυτού του μπαλονιού που βλέπετε, που γράφει Stop Age, ούτως ώστε να μην σκάσει το μπαλόνι και να σωθεί και το ζευγάρι. Εδώ βλέπουμε την Ιταλική ομάδα που προσπαθεί καταρχήν να ισορροπήσει πάνω στα επιπλέον επίπεδα. Οι Σλοβαίνοι πάνε για τη δεύτερη καρδιά τους, έχουν ήδη τοποθετήσει την πρώτη. Η Ελβετία ακόμα τίποτα. Φτάνουν όμως και παίρνουν την πρώτη καρδιά και οι Ελβετοί. Η Ιταλή πρώτη καρδιά. Και οι Σλοβαίνοι και τις δύο καρδιές πατούν και τον μοχλό απενεργοποίησης του φουσκώματος του μπαλονιού. Ενώ εκεί βλέπουμε μάχες πάνω στα επίπεδα. Ορισμένοι προσγειώνονται πάνω στα επίπεδα, άλλοι πέφτουν μέσα στην πισίνα. Ενώ ένα μπαλόνι απογοητευμένο σκύβει μπροστά στο βάρος του παιχνιδιού. Να και οι Ελβετοί με την πρώτη τους καρδιά, ενώ οι Ιταλοί μέσα στο χρόνο προσπαθούν να προλάβουν να τοποθετήσουν τη δεύτερη καρδιά και οι Ελβετοί πάλι βρίσκουν τους Ιταλούς στο πέρασμά τους μέσα στην πισίνα και είναι αρκετά δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να ισορροπείς πάνω στα επίπεδα, πόσο μάλλον όταν πέσεις στην πισίνα να ανέβεις πάνω στο επίπεδο και να συνεχίσεις τη διαδρομή σου. Βρίσκουν όμως και οι Ιταλοί τερματίζουν με τη δεύτερη καρδιά και έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολο να βρεις ισορροπία και συγχρονισμό όταν είσαι δεμένος δεξί και αριστερό χέρι το ζευγάρι μας. Όπως βλέπετε, όταν δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες, άλλα ζευγάρια, είναι πιο εύκολο να περάσουν οι παίκτες.
για να δούμε αν οι Ελβετοί θα καταφέρουν να βάλουν τη δεύτερη καρδιά. Και τα καταφέρνουν, πατούν και το μοχλό. Να και οι βαθμολογίες μας και οι τρεις ομάδες με δύο καρδιές, όμως καλύτερος ο χρόνος Σλοβενίας, 1-0-2. Δεύτερη Ιταλία, τρίτη Ελβετία. Και περάσαμε στο δεύτερο γύρο, όπου συμμετέχει και η δική μας ομάδα της Ζακύνθου, μαζί με την Πορτογαλία και την Ουγγαρία. Βλέπουμε εδώ τον Κώστα Φλάμπουρα και την Ξαρθή Χουλιάρα. Ο Ντενί έτοιμος, δίνει το σύνθημα της εκκίνησης. Βλέπουμε λοιπόν τα ζευγάρια μας, Πορτογάλους, Ούγγρους και Έλληνες, να περνούν πάνω από τα επιπλέοντα επίπεδα, διασχίζοντας την πισίνα. Καλή ισορροπία, όχι καθόλου καλή. Βλέπουμε τους Πορτογάλους μέσα στο νερό. Οι Έλληνες όμως κατάφεραν και ισορρόπησαν πάνω στα επίπεδα, προσπερνούν. Α, δεν τα καταφέραν. Και αυτή στην πισίνα μέσα, ενώ οι Ούγγροι προσπαθούν ανάμεσα από Πορτογάλους και Έλληνες να περάσουν, να διασχίσουν την πισίνα και να τοποθετήσουν την πρώτη τους καρδιά, ούτως ώστε να σταματήσουν το φούσκωμα του μπαλονιού που γράφει ως γνωστόν στο page. Βλέπουμε και, και τους Πορτογάλους να έχουν πάρει την καρδιά τους και οι Έλληνες φτάσανε. Και ο Χρήστος, μάλλον ο Κώστας και η Ξανθή έχουν την πρώτη τους καρδιά. Και οι Πορτογάλοι τοποθετούν την πρώτη καρδιά και σταματούν την Αγγλία του αέρα. Οι Έλληνες προσπαθούν, ο Κώστας με την Ξανθή, σχεδόν στο μέσο της πισίνας. Εδώ έχουμε το σύνθημα της εποχής, το σύνθημα για τους νέους, μια και τα παιχνίδια χωρίς σύνορα απευθύνονται σε νέους, άλλη μια θεαματική βουτιά. Βλέπετε τα επίπεδα είναι βρεγμένα και αρκετή δύσκολη η πρόσβαση σε αυτά. Ω, χάνεται και η καρδιά στο νερό, και όταν χάνεται η καρδιά ή θα πρέπει να κολυμπήσεις, να τη μαζέψεις ή να προσπαθείς να πάρεις μια άλλη από το σημείο στο οποίο βρίσκονται μαζεμένες οι καρδιές. Πράγμα που θα προσπαθήσει η Ξανθή με τον Κώστα να κάνουν, αφού βέβαια ισορροπήσουν πάνω στα επίπεδα. Βλέπετε, επιστρέφουν να πάρουν μια καινούργια καρδιά. Ενώ οι Ούγγροι προσπαθούν και αυτοί να ισορροπήσουν, προσπερνώντας τους Έλληνες, χωρίς να έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Όμως έχουμε, ήδη η Ουγγαρία βρίσκεται μέσα στο νερό. Οι Έλληνες τα καταφέρνουν και φτάνουν εκεί που είναι οι καρδιές και περιμένουν τους παίκτες μας. Οι Ούγγροι συνεχίζουν την προσπάθειά τους στο να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή δύο καρδιές στον καθορισμένο χρόνο των 2 λεπτών. Οι Έλληνες δυσκολεύονται αρκετά, καταφέρνουν και ισορροπούν, συνεχίζουν την πορεία τους να προφτάσουν έστω και να τοποθετήσουν μία καρδιά και να πάρουν τους πολύτιμους βαθμούς. Πρόλαβαν και έβαλαν την καρδιά. Ακριβώς βλέπουμε όλες οι ομάδες από δύο καρδιές με διαφορετικούς χρόνους και η Ελλάδα με μία μόνο καρδιά. Και να περάσουμε να δούμε τις όμορφες εικόνες από πού. Από το Τζινεστρέριο, από την Ελβετία βέβαια. 850 κάτοικοι, 340 μέτρα υψόμετρο στο Τζινεστρέριο που βρίσκεται στο Μεντριτσιώτο, νότια στο καντόνι Τιτσίνο που είναι το ιταλόφωνο καντόνι της Ελβετίας. Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου σε στυλ μπαρόκ του 1700 είναι κάτι που πρέπει να δει ο επισκέπτης που θα φτάσει ως εδώ. Αγροτικό το παρελθόν της περιοχής και τα προϊόντα κτηνοτροφικά, καπνός, καλαμπόκι και σταφύλια. Φυσική ζωή, εκδρομές και γνωριμία με τη φύση υπόσχεται η επίσκεψη στο Τζενεστρέριο της Ελβετίας. Του έκτου μας παιχνιδιού, πρώτη Σλοβενία με 6 πόντους, δεύτερη Πορτογαλία 5, 4 Ιταλία, 3 Ουγγαρία, 2 Ελβετία, 1 βαθμό η Ελλάδα. Γενική κατάταξη, πρώτο Νοβομέστο 35, δεύτερη Σουλμόνα με 27, τρίτη Τζενεστρέριο 25, τέταρτη στη Σοβαθμούν Χαϊντουσόμποσλο και Αμαντόρα με 22 και στην έκτη θέση Ζάκυνθος με 11 πόντους.